Πόσες φορές θα γυρίσω πια αυτό το βίντεο? Να σας πω ότι είναι η τρίτη φορά. Σήμερα είναι Κυριακή και εγώ σηκώθηκα με πολλά κέφια. Λέω λοιπόν, αφού έχω ελεύθερο χρόνο, ας γυρίσω ένα βίντεο. Οπότε είπα ότι θα κάτσω εδώ χαλαρά, στο κρεβατάκι μου, να μιλήσουμε έτσι για ωραία προϊόντα, έτσι να κάνω μια ωραία συζήτηση ουσιαστικά. Να σας πω ότι σήμερα θα σας δείξω τα αγαπημένα μου προϊόντα για τον μήνα Μάιο. Έχω έτσι μαζέψει κάποια προϊόντα που χρησιμοποίησα πολύ το προηγούμενο μήνα. Είναι κυρίως προϊόντα μακιγιάζ. Γιατί να πω την αλήθεια, για περιποίηση προσώπου σώματος δεν άλλαξα και τίποτα. Στα προϊόντα μου είναι τα ίδια που χρησιμοποιούσα και τους προηγούμενους μήνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και κάποια από τα προϊόντα μακιγιάζ που θα σας δείξω δεν σας τα έχω ξαναδείξει. Γιατί κάποια είναι αγαπημένα εδώ και κάποια χρόνια. Απλά τα χρησιμοποίησα λίγο παραπάνω αυτό το μήνα και αφού μου άρεσαν τόσο, λέω να σας τα δείξω εδώ σε αυτό εδώ το βίντεο. Και πριν ξεκινήσω, να σας πω 2-3 πραγματάκια. Πρώτον, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, έτσι ώστε να μπορέσετε να δείτε και τα μελλοντικά μου βίντεο. Να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και Snapchat, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και από εκεί. Μιας και έχω σκοπό έτσι να πάρω κάποια καινούργια προϊόντα, κάποια ωραία πράγματα, οπότε θα σας τα δείχνω και εκεί πάρα πολύ συχνά. Και να σας πω, μιας και με ρωτάτε συχνά κάτω από τα βίντεο που ανεβάζω ποιο είναι το κραγιόν που φοράω, να σας πω ότι σήμερα έχω επιλέξει έναν συνδυασμό. Είναι από Milani το Adorable, είναι ένα lip stain, ένα υγρό κραγιόν ουσιαστικά, το οποίο έτσι είναι μια λίγο πιο γίνη απόχρωση με ρόζ υποτόνους μέσα, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Και από πάνω έχω βάλει ένα gloss από MAC, είναι η απόχρωση Bare Necessity. Οπότε είναι αυτά τα δύο που φοράω σήμερα. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω τα αγαπημένα μου προϊόντα για τον μήνα Μάιο. Θα ξεκινήσω με ένα προϊόν που είναι για τα μαλλιά και είναι ένα θερμοπροστατευτικό που σίγουρα σας το έχω δείξει ξανά, εννοείται αυτό. Και είναι από Schwarzkopf, είναι από τη σειρά Osis και είναι το Flat Liner. Είναι ένα προϊόν το οποίο το αγαπώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί προστατεύει πάρα πολύ καλά τα μαλλιά από το ίσιωμα, από τη θερμότητα μάλλον. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ για να ισιώνω τα μαλλιά μία πρέσα, οπότε θεωρώ απαραίτητο, όχι μόνο για την πρέσα αλλά και για το πιστολάκι, να χρησιμοποιούμε ένα θέρμο προστατευτικό. Αυτό μου αρέσει πολύ αρχικά γιατί είναι σε μορφή σπρέι. Μου αρέσει γιατί στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα πάνω στα μαλλιά, οπότε άμεσα μπορώ να τα ισιώσω. Και μου αρέσει γιατί το τελικό αποτέλεσμα αφήνει ανάλαφρο το μαλλί, δεν είναι βαρύ πάνω στο μαλλί ούτε το λαδώνει και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα. Έχω χρησιμοποιήσει πολλά θερμοπροστατευτικά που είναι σε μορφή κρέμας, κρεμοτζέλ, τέτοιου τύπου, αλλά σαν αυτό δεν έχω βρει άλλο. Οπότε, επειδή και αυτό το μήνα ίσιωσα αρκετά το μαλλί, σκέφτηκα να το βάλω στα αγαπημένα Μαΐου, γιατί πραγματικά είναι ένα προϊόν που αγοράζω, ξαναγοράζω και θα συνεχίσω να αγοράζω. Τώρα λέω να συνεχίσω με ένα προϊόν που ξέρω ότι σας έχω πει πάρα πολλές φορές πόσο το αγαπώ. Που σας έχω πει 800.000 φορές ότι σας το προτείνω. Και εννοείται, γιατί είναι από μια εταιρεία που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τη Fresider, είναι το αντιλιακό με χρώμα. Έχει δείκτη προστασίας 50 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προστατεύει πάρα πολύ καλά την επίδερμιδα μας από τις ακτίνες του ήλιου. Είναι το Sunscreen Color Velvet Technology. Μ' αρέσει πολύ η απόχρωση, γιατί κάθεται πάρα πολύ καλά πάνω στο δέρμα μου. Και μ' αρέσει πολύ, γιατί συνήθως εγώ από Μάιο-Ιούνιο εκεί το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Αντί για foundation χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν. Γιατί το foundation το νιώθω λίγο πιο βαρύ, άμα έχει ήλιο, άμα έχει ζέστη. Πάρα πολύ ξεχωριστό προϊόν για μένα. Και γι' αυτό σας το έχω δείξει τόσες πολλές φορές. Συνεχίζω τώρα με ένα προϊόν το οποίο έχει να κάνει καθαρά με μακιγιάζ, είναι ένα concealer για το οποίο μέχρι τώρα δεν είχα ακούσει πολλά πράγματα, δεν το γνώριζα καν σαν προϊόν, δεν είχα δοκιμάσει ποτέ κάτι από αυτή την εταιρεία, αλλά είχα τη τύχη να έχω μια πολύ καλή μου φίλη η οποία πήγε στην Αγγλία και επειδή με ξέρει πόσο τρελή είμαι εγώ με τα καλλυντικά, μου το πήρε να το δοκιμάσω και είναι αυτό εδώ το concealer, είναι από την εταιρεία Collection, το Lasting Perfection και είναι η απόχρωση Warm Medium 3. Είναι ένα concealer πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει πολύ καλή καλλυπτικότητα, ειδικά αν έχετε σημαδάκια έτσι και λίγο πιο κάτω από την περιοχή των ματιών.
καλύπτει πολύ καλά τους μαύρους κύκλους, όσο είναι δυνατόν να τους καλύψει ένα κονσίλερ. Δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές, έχει πολύ καλή διάρκεια, δηλαδή πραγματικά ούτε σπάει, ούτε χαλάει το αποτέλεσμα του μετά από μια-δυο ώρες παράδειγμα. Κρατάει πολλές ώρες και σας το λέω γιατί πολλές φορές όταν θα βαφτώ το πρωί είναι πριν πάω στη δουλειά, οπότε θα είμαι το λιγότερο 10 ώρες βαμμένη και μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ καλό κονσίλερ. Συνεχίζω τώρα με δύο προϊόντα για τα οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλά και από Ελληνίδες YouTuber και από ξένες YouTuber. Είναι από Anastasia Beverly Hills, αναφέρομαι στα bronzer. Όλες έχουμε δει ή μάλλον θέλουμε πάρα πολύ να αποκτήσουμε, πιστεύω τουλάχιστον εγώ το θέλω πάρα πολύ, αυτή την ωραία παλέτα από Anastasia Beverly Hills που έχει μέσα τα bronzer. Επειδή λοιπόν πριν από κάποιους μήνες, τώρα 3 μήνες πριν, κάπου εκεί, το Beauty Bay είχε βγάλει μια προσφορά στα bronzer από Anastasia Beverly Hills και είχε το ένα γύρω στα 7 ευρώ, κάπου εκεί, επέλεξα να αγοράσω 2 bronzer και ένα highlighter, οπότε είναι αυτά που θα σας δείξω τώρα, γιατί ήθελα πάρα πολύ καιρό να τα δοκιμάσω. Τα έχω βάλει εδώ στη Z Palette και πάμε να δούμε λιγάκι τις αποχρώσεις. Αρχικά το πρώτο που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ, είναι η απόχρωση Havana. Είναι ένα πιο ζεστό χρώμα bronzer. Είναι λίγο έτσι, είναι ζεστή απόχρωση, είναι λίγο καφέ πορτοκαλί, αλλά πιο πολύ καφετίζει. Το έχω χρησιμοποιήσει και τώρα στο μακιγιάζ μου, σε συνδυασμό και με το άλλο bronzer που θα σας δείξω. Είναι μια απόχρωση που μου αρέσει πολύ, γιατί έτσι ζεσταίνει λίγο το πρόσωπο. Δεν μου αρέσουν πολύ, πολύ ψυχρές αποχρώσεις ή πολύ σκουρό καφέ ας πούμε. Μ' αρέσουν έτσι αυτά τα λίγο πιο ζεστά χρώματα. Και το έχω συνδυάσει με την άλλη απόχρωση που θέλω να σας δείξω, είναι η απόχρωση Phone. Και είναι αυτή εδώ, βλέπετε ότι εδώ είναι ένα πολύ πιο ανοιχτό χρώμα, είναι ένα πολύ πολύ ανοιχτό, ένα πολύ πολύ ανοιχτό καφέ, το οποίο μου αρέσει σε συνδυασμό με το άλλο γιατί δίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αυτό θα το πρότεινα πολύ και σε ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, γιατί είναι αρκετά πιο ανοιχτόχρωμο, οπότε και μια πιο ανοιχτόχρωμη κοπέλα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Μ' αρέσει τόσο πολύ, πραγματικά, και γράφει λίγο πιο σκούρα από αυτό που φαίνεται εδώ στο προϊόν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω να σας πω πολλά γιατί την ποιότητα τη ξέρετε από Anastasia Beverly Hills. Κάθονται πολύ καλά στο δέρμα, γράφουν πάρα πολύ καλά. Δεν θρηματίζεται το προϊόν όταν πάμε να το πάρουμε με το πινελάκι. Τι να πω, είναι ποιότητα, πραγματικά. Δεν είναι παράξενο που ακούμε τόσα πολλά για αυτά τα προϊόντα. Εγώ τα έχω ξεχωρίσει και αυτά τα δύο bronzer μαζί με το Hoola από Benefit είναι τα πιο αγαπημένα μου. Τα έχω ξεχωρίσει. Είναι top. Και πάμε να περάσουμε στο τελευταίο προϊόν, το οποίο είναι μια πούδρα σε ελεύθερη μορφή. Είναι αυτή εδώ η πούδρα που θέλω πολύ καιρό να αποκτήσω. Είναι από Ben Eye και είναι η απόχρωση Banana. Εντάξει, δεν είναι παράξενο που το λένε μπανάνα, γιατί είναι μια λίγο πιο κίτρινη απόχρωση. Η ίδια εταιρεία, από ό,τι ξέρω, έχει και σε λευκή απόχρωση πούδρα σε ελεύθερη μορφή. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το ξέρετε, θα το έχετε δει σίγουρα και σε ξένες YouTuber και σε Ελληνίδες. Το θέμα είναι ότι δεν θυμάμαι καθόλου από πού την πήρα, ούτε πόσο έκανε. Την έχω αρκετό καιρό, δηλαδή 3-4 μήνες περίπου, νομίζω τόσο περίπου, αλλά δεν θυμάμαι πού την πήρα. Όσο και αν προσπαθώ, δεν θυμάμαι. Θα προσπαθήσω να σας έχω link από κάτω από όλα τα προϊόντα. Τώρα αυτό δεν θυμάμαι από πού το πήρα, αλλά θα το ψάξω λίγο πώς βρω κάποιο link, εάν θέλετε να το πάρετε κι εσείς. Είναι στα 42 γραμμάρια η ποσότητά του. Από ό,τι ξέρω υπάρχει και μεγαλύτερη ποσότητα, αλλά εγώ είπα να πάρω αρχικά την μικρή ποσότητα για να τη δοκιμάσω πρώτα. Γιατί να έπαιρνα το μεγάλο, δεν ήξερα αν θα μ' άρεσε, οπότε πήρα την λίγο πιο μικρή ποσότητα. Αυτό το μήνα το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, σχεδόν κάθε μέρα, εννοείται ότι αυτή την πούδρα έχω φορέσει και σήμερα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω να γυαλίζω λίγο γιατί είμαι ήδη 2-3 ώρες βαμμένη. Τι να πω, είναι πάρα πολύ ωραία. Ομορφιές μου, ελπίζω αυτή τη φορά να βγει και καλό το βίντεο, είναι η τρίτη φορά που το γυρίζω, ελπίζω πραγματικά να βγει καλό. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like κάτω από αυτό το βίντεο, αλλά και να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο, από μένα να περνάτε τέλεια και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Σας φιλώ, να είστε καλά, γεια σας!